Αλλο, αλλο. Τι κάνουμε, πώ είμαστε, πώ πάνε τα, τα, τα χαΐδια. Ε, έχουμε. εντάξει, παίζει βεντάκι τέτοια και αυτά, αλλά οκ, okay, δεν με πολύ απασχολούν αυτά. Μπορώ να κάνουμε σαν και. πιθανό θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε το. 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 Void. Ε, αυτό που ήθελα να δούμε, γιατί προσωπικά δεν το έχω δει και είπα να το δούμε μαζί ουσιαστικά, ε, είναι να ρίξουμε μια ματιά στου νέου ε, χαρακτήρε. Γιατί φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσά ε, παίζει να έχετε τσιμπήσει ήδη κάποιον. Ε, προσωπικά τσιμπήσα έναν ε, και επειδή είναι και ο... είναι ουσιαστικά και του Fusion ο χαρακτήρα, δηλαδή που τρέχει, εντάξει τώρα προλαβαίνετε θεωρητικά πιστεύω ότι εντάξει έναν τουλάχιστον από ό,τι έχω δει τον Epic σίγουρα είναι καλό να τον πάρετε, αν είναι, δηλαδή τουλάχιστον αυτόν καλό θα ήταν να τον τσιμπήσετε. Τώρα δούμε και τον μπλε, θα δούμε και του ρέου, θα δούμε και τα τσιμπίστε. Γιατί τσιμπίστε πήρα και εγώ έναν από στο μικρό το account που ήταν πολύ τουμπανό. Και λέω: Οκ, okay, α, πρέπει να κάτσουμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι χαρακτήρε παίζουν. Οπότε, πάμε να δούμε μία γύρα όλου του ε, champions. Θα δούμε πάνω κάτω τι, τι gear μπορούμε να του βάλουμε, πού μπορούμε να του χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένω. Και προφανώ όποιοι είναι, όποιοι έχετε πάρει κάποιον από αυτού, δεν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει. Γράφτε, πείτε κι εσεί να μάθουμε κι εμεί που τους έχετε χρησιμοποιήσει. Για να δούμε. Το πρώτο το Rare. Τι λέει. Βαράει μία φορά. Block buff για δύο turns. Οκ. Okay. Με 35% chance. Εντάξει. Το block buff γενικά δεν μας χαλάει. Εντάξει, είναι decent. Τώρα αυτό, αυτό που θα σας έλεγα σε πολύ early ρε παιδάκι μου άμα δεν έχετε. Μπορείτε να τον πάρετε να τον χρησιμοποιήσετε ουσιαστικά. Νομίζω ότι το πιο καλό του πρέπει να είναι εκεί είναι στους... Ε, πάμε. Είναι στα Dungeons, ουσιαστικά στο Magic Keep. Νομίζω ότι δεν είναι Immune, Κάτσε να δούμε κιόλας. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι. Λογικά μπορείς να του βάλεις την buffs και τέτοια. Ε, κάτσε να δούμε τα Immunity αν έχει η μιού λέει του stun provoke, λέει block active skills, block passive, ωραία ναι δεν έχει, οπότε ουσιαστικά μπορείτε να του βάλετε το block debuff εδώ, ώστε να του μπλοκάρετε τη shield και να μπορείτε να τον βγάλετε λίγο πιο εύκολα, οπότε μία χρήση έστω του rare είναι εκεί, τώρα από εκεί και πέρα σε χαρακτήρες οι οποίοι ακόμα και π.χ. σε ένα Doom Tower ή κάτι, εντάξει, δεν νομίζω ότι να ασχοληθείτε τόσο με, αν ασχολείστε με αυτό το χαρακτήρα, αλλά ε, θα μπορούσατε να, πάρετε, να τον βάλετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και σε έναν ε, σκαραβαίο, πούμε, κάτι, που θα σας κλέβει τα debuffs, οπότε θα τα παίρνει. Εντάξει, και γενικά σε όποιον κάνει steel buffs, κακό δεν θα το έχετε πάνω. Πάμε να δούμε τα, επί, τα επικάκια, που είμαι πολύ περίεργος να τα δω, γιατί... Σας λέω, έχω δει ήδη μόνο δύο epics που είναι πάρα πολύ δυνατά. Οπότε, για πάμε. Πώς λέει αυτός, ο Κόρμακ, the high pick. Αυτό λέει high pick. Για να μου τι λέει, είναι attack κιόλα. Τα ματζέρι. Mm. Ωραία, ξεκινάμε. 50% chance για να τικρήσει το δυνατό. Καλώ. Ωραίο. ωραίο. Ε, δεύτερο, ανα 3 turns. Nice. Before attacking, has 100% chance να κάνει plays with defense και debuff για δύο turns. Nice. Αυτός είναι χρήσιμος σχεδόν σε όλα τα bosses, εντάξει, πάρα πολύ δυνατό. Το decrease defense δηλαδή που το βάζει, εντάξει, θα προτιμούσες AOE, αλλά ok. Και το μονό με 100% chance δεν καθόλου άσχημο. Καθόλου άσχημο. Για ράχνη, για δεν πολύ καλό. Και plays λέει ένα 50% με 4 cooldown, ok. Ε, increase accuracy, καλό. Και increase critical rate buff on this champion. Α mm. δεν ah, extra turn. Οκ, okay, τα ακούμε. Δεν ξέρω τι multipliers έχει, αν θα κόβει. Αλλά σαν και μια αύρα που είναι σε όλου. Οκ, okay, εντάξει, attack τώρα, μετά έλα σου πάνω. Critical rate σε αυτόν είναι καλό, γιατί ουσιαστικά... Ε, πόσο, ε, βέβαια είναι ένα 4 turns, αλλά οκ. Okay. Α ah, και πάλι, να μου πεις, 3 turns cooldown έχει. Δεν είναι κακό. Δηλαδή μπορείτε να το χωρίσετε. Τώρα το accuracy είναι καλό γιατί δεν χρειάζεται να βάλετε αυτά. Δηλαδή α είναι πιο λίγο για να πιάσετε το accuracy που χρειάζεται. Οπότε είναι χρήσιμο αρκετά αυτό. Και το critical rate είναι καλό γιατί μπορεί να παίξετε ξέρω εγώ, με πολύ πιο λίγο critical rate και να παίξετε ένα ωραιότατο ενδεχομένω savage σε αυτό να είναι. Παίζει να κόβει καλά. Παίζει να κόβει. Αν τον έχει τσιμπήσει κανένα και τον έχει δοκιμάσει, πείτε μου. Εδώ, έτσι, λογικά και για αρένα μπορεί να είναι καλό. Εντάξει, τεσσάρια βλέπω, αλλά 6 κριτικέ τώρα. Σώθηκε. Ε, είναι decent. Είναι αρκετά decent. Μ' αρέσει ο συνδυασμό του accuracy. 50% accuracy, δηλαδή ξέρω εγώ, α πούμε. Ε, πόσο, το, το, 120 θα σα πάει 180, α πούμε, μια χαρά. Και το κρίτικα λέει το 30% είναι πάρα πολύ καλό, γιατί απέξτε, αν βάλουμε, παίζουμε ένα με 85, θα παίξετε ένα 55% με 55 θα έχετε 100% critical, πούμε. Πολύ καλό. Οπότε μπορείτε να ρίξετε τώρα critical damage και να ρίξετε πολύ φέτα. Θα έχετε ρίξει και decrease defense που είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι με extra turn κιόλα. Μια χαρά, μια χαρά, όχι πολύ καλό. Και decrease speed μετά στο auto attack σου. Πολύ καλό. Ωραίο, ωραίο. Μα αρέσει. Για να δούμε, ο Ντουχάν, τι είναι αυτό. Δεαντούν, δε Πολύ ντούκι. Τι είναι HP, ok, ναι, θα τον έβαζα και εγώ για tank. Αυτό να είναι. Για να δούμε. Ε, HP based, ok, ναι, το είδαμε και πριν. Βαράει έναν και έχει 60% chance on, ένα random debuff from all allies. Ου! Εντάξει, Κοιτάξτε, κακό δεν είναι το 60%, εντάξει θα προτιμούσαμε 100%, αν ήταν 100% φίλε είχαμε doom priest, γεια σα. αλλά ε, ένα ντύμπα φίλε 60% πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, Αρά, εντάξει όχι άράχνε, αλλά α πούμε μέχρι και, και clan boss, αν δεν έχετε κάποιον cleanser να παίξετε, είναι φρωμόλα, αλλά είναι πολύ δυνατό, είναι πολύ δυνατό αυτό. Οκ. Okay. Ε. και αγορακει shield buff on όλα all για 2 turns ή 20-15 ο αξιολόγη. Τι έχουν φτιάξει. Με πόσο είναι αυτό. Ναι, οκ. Okay. Θα πάει το οποίο πάει η she του, πάει άλλα 20, πάει 35% αυτού νού και εγγυρίστε oh! Και γκριζε duration of all buffs. Τι αστέρι είναι αυτό! Α, καλά εντάξει, αν του είχαν 100% κλέτζερ θα ήταν πολύ πολύ υπερβολικά ίμπα, αλλά με 60% ΑΟΕ κλέντζ, το οποίο οκ, okay, μπορείς να το παίξεις τη χειρότερη. Η ε, increase duration τα σπάει, δηλαδή και για clan boss είναι πάρα πολύ καλό αυτό να κάνετε increase τα... Ε, καλά όχι shields που έχει εδώ αλλά να κάνετε increase ξέρω εγώ και λέει και τα buffs να κάνετε ξέρω εγώ το defense να κάνετε το block ε, debuffs ε, να κάνετε ξέρω εγώ counter Ρε, πάρα πολύ καλό τώρα damage δεν ξέρουμε πιεστήκαμε προσωπικά αλλά είναι και HP based εδώ αυτό η shield του οπότε είναι ένα shield set ωραιότατος αυτός Ωραίο shield set. Τρομερό support. Τρομερό support. Oh, Α, ah, ναι, και το taunt. Το taunt είναι καινούριο. Place a taunt buff on this champion for one turn. Also, place 25% strength buff and counter buff on this champion. Οκ. Okay. Ναι, ε, και με τα τρία. Ωραία. Το taunt, από ό,τι θυμάμαι. Δεν, δεν θυμάμαι, δεν το είχα. Δεν το είχα, δεν το είχα διαβάσει. Κάτσε να το τσεκάρω μία, να μην σα λέω και βλακίες. Τόντ. Α, τόντ ήταν. Είναι σωστά. Τόντ είναι buff κιόλας. Ε, Κάτσε να σας πω ακριβώς τι λέει. If, ε, ε, μου άρεσε πάρα πολύ όταν, όταν το είχα πετύχει. Τόντ ε, σαν... is a buff that forces your opponent to attack the champion wearing the taunt buff. Ουσιαστικά είναι σαν να τους έχετε κάνει provoke. Εντάξει, αλλά το έχετε κάνει με το taunt. There are some unique rules λέει, that you need to be aware. Οκ. Okay. Κάποια πράγματα λέει πρέπει να ξέρουμε τώρα γι' αυτό. Εάν λέει υπάρχουν multiple taunts, εντάξει, any champion with the taunt can be targeted, ok, εντάξει, normal, αυτό. Εάν κάποιος πάει provoke, τότε θα πάει στο provoke, makes sense. Εάν υπάρχει ένα single uh, taunt on your team, but there is a veil on the buff, ok, ναι, αν φάει veil θα το χάσει ουσιαστικά το ένα νερί το άλλο. Εντάξει. Οκ, okay, Ναι, αν υπάρχουν όλοι με τον ταξιολογικό και okay, υπάρχουν παντού βέλεκτο από έναν θα πάρει αυτό που φαίνεται. Makes sense. Ε, και το τόντ buff λέει like, cannot be stretched on increased increase duration. Οκ. Okay. Δεν μα απασχολεί. Αλλά φίλε, είναι. είναι α, το τόντ μου αρέσει υπερβολικά περισσότερο σε σχέση με το provoke. Γιατί το provoke θέλει ακούραση. Αυτό ή θεϊκό. Αυτό ή γαμό χαρακτήρες. Η Πάρα πολύ καλό χαρακτήρα. Τον θέλω άνετα. Ε, πού θα χρησιμοποιούσε. που να το χρησιμοποιήσω. Ο Θεό και η ψυχή. Το κλέντ είναι εντάξει. Είναι θεϊκό, σίγουρα παίζει για κλάνμπο αυτό. Ε, αυτό που ίσω. Με τι θα το έβαζε. Του βάζε full HP με shield ενδεχομένω. Δεν ξέρω αν η shield set πέφτει πάνω σε αυτή τη shield. Νομίζω δεν πέφτει. Αν την κάνει αλλαγή, θα του βάζα κανένα regeneration. Λογικά, ε, και Regeneration έχει προοπτικέ γιατί ουσιαστικά είναι, θα τρώει το τόντ. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή ουσιαστικά είναι να φάει πάρα πολύ damage αυτό, θεωρητικά μπορείτε να του βάλετε πολύ defense, πολύ resist. πιθανότατα ε, πιθανότητα με resilience και resilience set θα του ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά είναι τούμπανο. Είναι τούμπανο. Είναι, είναι, είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και τον Τόντο το έχει και ανά γύρου. Δηλαδή αυτό παίζει άνετα. Και πού δεν παίζει. Και, και ίδρα ενδεχομένω μπορείτε να τον βάλετε. Φαντάζομαι ότι μπορεί να παίξει εύκολα. Αν και το counter δεν μου πολύ αρέσει για στυλ. Αλλά ίσω του βάζει resist αυτού Δηλαδή αυτό είναι μπορείτε να το παίξετε ενδεχομένω πλάκα πλάκα να τον βάλετε ε, αρένα. Με καλό resist να του ρίξετε το taunt ώστε νομίζω ότι δεν μπορούν να του κάνουν Remove τα buffs. Μπορείτε να τον εβάλετε ενδεχομένω με, το με το. Εντάξει, για, για πιο ψηλά επίπεδα, βέβαια. Οκ. Okay. Αν υποθέσουμε ότι φαρμάρετε και ήδρα ε, σε ένα βαθμό. Φαντάζομαι ότι θα του πηγαίνει πάρα πολύ και το protection. ώστε να κρατήσει το τον πάνω του. Και φίλε τον παίζετε αρένα αυτό να είναι Ωρε φίλε Και από mastery τι θα του βάζαμε αυτού νου mm. Κάτσε με, να δούμε Μπορώ να διαλέξω κανέναν Τι θα του βάζαμε Τι είναι επικάκι ε Damage received ναι, 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 ναι. Εντάξει πιθανότατα μπορώ να του βάζα και το, την αύρα ε, Νομίζω Α μπορείτε, ου, μπορείτε να παίξετε και με frost set Θα είναι ωραίος αυτός γιατί θα κάνει taunt, οπότε έχει μια καλή πιθανότητα να κάνει και φρόστα. Αυτού θα του βαράσουν, eh. Δεν ξέρω, είναι πολύ ο τέτοιο. Επίση, όποιο τον έχει ήδη ρίχνετε πόνο, πείτε. Μιλάμε, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, σα πάρα πολύ ωραία. Για πάμε, next. Μιστρέντε ντα ήθη, ντα whatever. Τι είσαι εσύ, ατάκι, για να δούμε. Attack ένα champion. Λέει, has 50% chance to remove a random buff from the target. Εντάξει. Και δεν τρελαίνομαι ιδιαίτερα με αυτό, 60% chance. Also, λέει, has 10% που θα γίνει 20%. Extra turn. Οκ, okay, το extra turn είναι πάντα ωραίο. Δεν μας χαλάει. ΑΟΕ attack, με e 100% chance of placing the μεγάλη decrease defense. Ouch. Ouch. Grand and extra turn if 60% decrease is placed on all enemies. Oh. Arena. Πάει, πάει. Αυτή, αυτός είναι μια πολύ ωραία αντικατάσταση της ε, ε, είπαμε. Κάτσε. Έχω ξεχάσει και τα νόματα. Uh, Barbarian. Εντάξει, το κοίτσε εδώ. Ναι, Βορμέντε. Που έριχνε αυτό Πάει. <laughs> πάει. Γιατί και τα υπόλοιπα τη δεν είναι. εντάξει. Έκανε ένα κρίση αλλά είναι για τον εαυτό τη και τέτοια. Οπότε δεν είχε και το poison αδιάφορο διάφορο. Ουσιαστικά όλοι γι' αυτό το χρησιμοποιούσαν. Οπότε καιρό να προσέχετε ε, το, το, παιδί. Όταν το βλέπετε στην αρένα, να ξέρετε ότι αυτό εδώ. Α, ούτσου, του ρίχνει σε αυτόν ε, Για πάμε. Και, α, και, accuracy, Πλέει 50% Increase attack και buff Ο this champion για 3 turns Και extra turn Φίλε ξεσκίστηκε στο extra turn Έχει εδώ πιθανότητα Εδώ θα κάνει extra turn Σίγουρα Οπότε θα ξεκινήσει με αυτό Θα ανεβάσει accuracy Θα ανεβάσει attack Τάξ, Το attack δεν μας πολύ απασχολεί Εκτός να κόβει αλλά και πάλι θα ανεβάσει accuracy Πιστεύω ότι είναι άνετα arena εδώ Φάξω προφανώς εντάξει Καμπέιν αρένα οφέντς, προφανώ. Και εδώ και η αύρα στην αρένα σε όλ μπάλτ 40. Ρε, μιλάμε το καινούριο. Μου φαίνεται ότι μέχρι στιγμής ό,τι και να σας πέσει από epic, από τους, ε, από, από, από τους, από τους σιλβαν, από τους watchers, πω, φίλε, ρε τι όλοι. Αυτό είναι, εντάξει, θεούλης, το extra τέρν, Πώς θα... Το extra turn είναι το καλό, θα κατεβάσει και τα cooldowns. Ε... Είναι ανα 4 και αυτό είναι ανα 4, αλλά οκ. Okay, ουσιαστικά επειδή θα κάνεις και τα extra... εδώ παίζει να κάνει extra turn, θα πάει στα 3. Εδώ παίζει να κάνει δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει νόημα να του βάλει και κανένα set, ε, κανένα ριλέντε ή κάτι τέτοιο που να κάνει ακόμα extra turns και να είναι ο φωνιά ο ίδιο. Αλλά ουσιαστικά το AOE εδώ είναι όλη του η μαγεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό βέβαια, όταν το ανεβάσει κι άλλο ακούραση. Τώρα δεν ξέρω αν κόβει. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Και με αύρα. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Τρομερός epic επίσης. Next. Α, αυτό το ξέρουμε. Αυτός είναι ο φιουζονέρι. Κανονίστε να τον πάρετε. Κανονίστε να τον πάρετε. Ο πρίστο Priesthorn. Ο οποίος τι, είναι κουλός, όχι. Σε κακή θέση τον έχουνε. Ωραίος είναι. Έχουμε και λέμε. Αυτό είναι clan boss. Εντάξει. Και δράκο. Σίγουρα. Ε, Αυτό ουσιαστικά θα αντικαταστήσει στον μικρό χαρακ... account μου λογικά την. Ε, την Bansi. Λογικά θα τη. Γεια σα. Βαράμε δύο φορέ. Εντάξει. Each hit has 15. 20-25% chance να κάνει play στα poisons. Πολύ καλό για auto attack. Εντάξει. Μετά, βαράς δύο φορές, each hit has 100% chance of instantly activating one poison debuff of the target. Αυτό, από ό,τι θυμάμαι, τα τρώει κιόλα. Οπότε θέλετε, είναι καλό να είναι μαζί με κανένα poison area ακόμα. Εντάξει. Και ένα να τρία turns. Μια χαρά. Συνεχίζουμε. ΑΟΕ ΑΤΑΚ e το οποίο έχει 75% chance να κάνει plays 2 poison debuff και 50% ε, και 25% μάλλον poison sensitivity debuff για 2 turns. 75% απροτιμώ σαν 10% το poison sensitivity. ΑΕΟΕΙ είναι ανά 3 turns και θα κάνει 1000 damage. Το, αυτόν τον Champion by 1% of their max HP for each Poison Diva flames by this skill. Οπότε πέσα θα ρίξει άλλα 2, Ναι, αλλά είναι ΑΟΕ. Εντάξει, στην, ε, στην Αράχνη ενδεχομένω θα μπορεί να κάνει πολύ τέτοιο. Δέκακο. Δέκακο. Και το Poisonous Incident είναι καλό ότι μπορείτε να έχετε έναν ακόμα χαρακτήρα. Μπορεί να τον έχω και μαζί με την Πανσή. Απλά για να έχω μόνιμα ε, Poisonous Incident πάνω. Ε, είναι καλό ότι κάνει χείλ τον εαυτό του. Γιατί ουσιαστικά ε, μπορείς ίσως να γλιτώσει λίγο από τι κάτι. Θα δείξει. Και whenever a poison team buff is activated on an enemy, oh, 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 Increases this champion HP and defense by 5% chance. Και reset its round. Τώρα αυτό σημαίνει ότι αν υποθέσουμε ότι είστε στο clan boss και του έχετε βάλει ξέρω εγώ 8, Poisons, άντε 6 poisons ας πούμε, εντάξει, αυτό ουσιαστικά βασικά στα 5 και πάνω, από 5 και πάνω αυτό είναι 25%. Δηλαδή θέλει 5 minimum poisons πάνω. Πολύ δυνατό. Βέβαια λέει, whenever activate is activated on an enemy, increase the champion. Το οποίο είναι, αν είναι και ΑΟΕ, εντάξει, πάει να πει ότι ξέρω εγώ, αυτό ήταν μόνιμο με ένα 25% HP και defense πάνω. Εντάξει. Γιατί θα έχετε 5 αντιπάλους απέναντι, 5, 5 του πόησου απευθείας, ας πούμε, Οκ, okay, πολύ δυνατός. Αυτό να τσιμπήσετε τον σίγουρα. Ε, προφανώς ξεσκίζεστε στο ακιούρα αυτό να είναι. Ενδεχομένως να θέλει καλό speed. Για να μπορείτε να τα ρίχνετε αυτά, τα κάνετε λάντος πιο γρήγορα γίνεται. Ε, τώρα, HP και κάτι προφανώς για να ζήσει. Δηλαδή θέλετε να ζήσει και θα παίρνει και χίλ και παραπάνω, οπότε θα αντέξει κιόλα. Η Ρουέλα, η Ρουέλα. Ατάκη. Ατάκι. Για να δούμε. Βαρά τρει φορέ. Α, ναι, αυτή είναι που κέρδισα στον μικρό. Εντάξει, κοιτάξτε, κοιτάξτε θεούλα. Θεάρα. Θεάρα. Αυτή για μένα είναι σφάχτη για Fire Knight. Εντάξει. Βαράει τρει φορέ το πρώτο τη. Each hit, each critical hit has 100%, 100 chance να κάνει steal. Ε, 5% of the target, δηλαδή 15%. Εντάξει. 15% target με τριπλό hit. Εντάξει. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ε, speed au lait είναι εδώ. Speed au lait. Και ξεκινάμε τώρα. Δεύτερο skill. Πάλι βαράει τρεις φορές. Each hit has 50, 60, 70% chance να κάνει decrease defense. Ωραίο. 50% weekend και 50, 50, όχι, 45% weekend και 50% decrease speed. Δηλαδή αν έχετε γυρίσει τον, το Fire Knight, απλά παίζει με τη μία γύρα, με τρία hits τώρα. Εντάξει, δεν υπερθάνω να μην κάνουν land. Γιατί έχουν όλα, βλέπεις, φαντάζομαι ότι είναι και στο ένα hit παίζει να ρίξει και τα τρία. Ας πούμε. Οπότε βαρέσει και τρει φορέ. Έχει σε με τώρα, ξέρω εγώ. Με τρει φορέ. Με... Το degree split είναι δεδομένο. Είναι, είναι θεό. Είναι θεϊκό. Εντάξει, τρει φορέ. Συνεχίζουμε. Και εδώ πάμε για αρένα. Τρεις, τρία turns, τραι... cooldown, τραι... 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 το οποίο οκ okay, στην αρένα δεν χρειάζεται. Μπορείτε να το ξεκινήσετε απλά γρήγορα απευθεία. Filter meter of all allies κατά 20% και place 30% critical rate buff σε όλους τους allies. Οπότε αυτός είναι θεός για να ξεκινήσει, ας πούμε, να τον εβάλετε για να κάνει turn. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, κάτσε να δω περίμενε, γιατί είναι... Κάνει turn meter, λέει, κατά 20. Νομίζω ότι ο... Αν δεν ήταν ναι, ο Seeker, κάπου εκεί ήταν και αυτός. Ο Seeker εδώ πόσο... Α, κάνει 30. Okay. Πάντω ενδέχεται, εντάξει είναι λίγο χαμηλότερο, οπότε, αλλά φαντάζομαι λίγο tuning. Παίζει πάρα πολύ αυτό να μπορείτε να τον ευάλετε και clan boss προφανώ. Αν και το termiter δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά για το... επειδή και ο seeker μπορεί να βολευτεί, φαντάζομαι ότι και, αυτός μπορεί, και αυτή μπορεί να βολευτεί. Εντάξει, Termiter Steel νομίζω αν δεν κάνω λάθο δεν πιάνει στο clan boss. Είναι immune σε αυτό. Αλλά μπορείτε να του βάλετε την κρίση και Weekend στο ίδιο, στον ίδιο, με τον ίδιο χαρακτήρα. Και είναι, εντάξει, 4, αλλά σίγουρα θα το χρησιμοποιήσετε σε γρήγορη ομάδα. Οπότε. Και critical rate. Πάει να πει θα κατεβάσετε για να βάλετε critical damage. Πολύ καλό. Και στα τάτσε ή πάρα πολύ δυνατό. Για εδώ λένε για κλαν. Fire Knight εννοείται Θεό. Και Demon Lord προφανώ. Ε, εντάξει, τώρα η άλλη κλαν. Ε, πάρα πολύ καλό. Και ενδεχομένω είναι και τέτοιο. Θα του έβαζα και το. Και αυτό εδώ. Κάτσε να δούμε. Ε, φύγουμε, να σας δείξω, θα του βάζα λογικά και αυτήν εδώ την αύρα. Καλά, πρέπει να κάποιο που δεν το έχουμε. Έλα, εδώ. Ε, θα του έβαζα λογικά αυτήν αν εδώ. Whenever the champion hits an enemy, decrease the defense until the end of the round. Εντάξει, οπότε ουσιαστικά και, και αυτό θα είναι... Ε, ε, if multiple champions have... it. Ε, ναι. Αυτό ουσιαστικά θα, δυνα, θα κατεβάζει κι άλλο ε, το τα hit στον ε, στο παντού βασικά, αλλά και στο κλάνμπο συγκεκριμένα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ε, οπότε ουσιαστικά αυτός είναι full speed χαρακτήρας, είναι τρελό speed χαρακτήρας, σίγουρα. Ε, λάθος. Πω, πω φίλε, είναι πολύ, του, πολύ, τουμπανο, πολύ Για να δούμε, η Νία. Νία, μόνο αυτό κρατήσανε. White Dread Νία. Οκ. Okay. Διφενσάκι. Άντε, για να δούμε. Ωραίο είναι. Ωραία είναι. Για πάμε να δούμε τι έχει αυτή. Α, ατά ωραία Με 50% chance να κάνει decrease speed. Καλό. Το ΑΟΕ decrease speed μας αρέσει πια. Είναι πολύ καλό να το έχουμε. Το 50% δεν μας αρέσει ιδιαίτερα βέβαια, αλλά οκ. Okay. Και πάλι είναι πρώτο hit ΟΕ. Άρα δεν θα τη αλλά και υποψήφιος Farmer. Ου, remove all buffs from a target ally. Okay. Then heals them by 40% of their max HP. Okay. If the target of this champion is not this champion, then είναι αυτό τη. Decrease the cooldown of fall of the target. Ωραία, oh. oh re, φίλε. Oh, αυτό είναι καλό. Ωραία, αυτό είναι καλό. Πέρα θα τον έκανε cleanse. Δεν μας απασχολεί τόσο αυτό. Εντάξει, θα του κάνει και αχίλ. Χεστήκαμε και γι' αυτό. Εντάξει. Ε, if the target of this skill is not, on, not this champion. Πω. Εκτός από αυτήν, δηλαδή, ας πούμε, Μία cold heart. Εντάξει. Ουσιαστικά έχετε το skill τη Renegade εδώ πέρα. Εντάξει. Και είναι ένα 3 turns cooldown. Πω! Τι είναι αυτό ρε, Τι έχουν φτιάξει. Τρομερό. Το οποίο ανεβαίνει και το, και το heal και όλος ανεβαίνει και ποσο 765%. 70-65%. Ωραία φίλε. Decrease the cooldown ο fall of the target skills, εντάξει, ούτε καν και ένα. Εντάξει, το ίδιο με τη Renegade ουσιαστικά. Αλλά είναι ανά 3 turns και είναι και τέτοιο. Εντάξει, θα μου πει. Δεν ξέρω με ποια λογική διαλέγει τον χαρακτήρα για να πεις ότι το κάνει αυτόματο σε ένα rotate, ας πούμε, σε τέτοιο. Α, σε, για clan boss, ας πούμε. Αλλά, γιατί για η Renegade κάνει τα πάντα, αλλά και πάλι ε, oh, Του Μπανέιρο, του Μπανέιρο. Το προ... Κάτσε να δούμε και μετά θα δούμε που είναι καλό Αλλά η protection buff σε όλους τους Και όλους 15 και strength επίσης σε όλους Ανά 3 turns Οκ, okay. είναι σίγουρα clan χαρακτήρα. χαρακτήρας Εντάξει, τον decrease speed δεν μας αρέσει ιδιαίτερα ε, Το cleanse ίσως να είναι για ράχνη καλό είναι σίγουρα, είναι καλό σίγουρα, βασικά και αράχνη πιθανότητα να χρησιμοποιείτε, είναι για fast runs, ενδεχομένω. Ε, το Reset Cooldown και 2 turns είναι πάρα πολύ καλό ανά 3, είναι πάρα πολύ δυνατό. Και λέει εδώ, oh, whenever the champion is healed, heals each ally except the champion 10% Ου, nice, ωραίο αυτό. Όταν παίρνει αυτό heal. Το οποίο έχει γέλιο, αυτό θα έχει πολύ γέλιο γιατί στάντα γίνεται, ε, ότι μπορείτε να βάλετε Regenera regenera regeneration set πάνω του και όταν παίρνει hill τον εαυτό του να κάνει και τους υπόλοιπους κατά 20% αυτό, αυτό έχει πολύ γέλιο e anyway και τώρα αράχνει σίγουρα εντάξει clan boss πιθανότατα θα μπορούσε να το δει και σε κάποιες unkillable αν υπάρχει τρόπος να, να, να σιγουρέψει το ποιον θα κάνει το reset το cooldown e decrease speed Παίζει παντού και ίδρα θα μπορούσε να παίξει πάρα πολύ αυτός. Να τη ίδρα. Εντάξει 19 ρέντεξ τώρα δεν είναι ότι πολύ ασχολείσαι αλλά πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Ωραία πάμε λογικά κλείσαμε και epic και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα τέσσερα ντούκια. Δηλαδή αν η epic είναι έτσι που από ό,τι άκουσα βέβαια αυτόν τον ερφάρανε και όλα τον βγάλουν. Ε, πάμε να δούμε τα τέσσερα ντούκια τα καινούργια. Και ουσιαστικά θα δούμε και, την, και τη, το φιουζονέρι. Πολύ πίκρα το Fusion. Ε, Ωχ, Oh, ωραία, φίλε. Άμα ξεκινάς πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ε, άμα ξεκινάς έτσι και μου ξεκινάς και με support δεν μπορώ να φανταστώ τι θα έχουμε τώρα. Για να δούμε. Attack and enemy. Play 15% continuous heal buff για δύο turns. Εντάξει, ψηλό αδιάφορο αυτό. Εντάξει, το, το, έχουμε δει να το κάνουν πολύ και έπικα, ας πούμε, από το okay. 100% chance να κάνει remove buffs από όλου. Καλό. Με 3 turns, πολύ καλό. Cleanser, ωραιότατος. Block debuffs. Και increase 30% buffs σε όλους τους allies. Που! Τι τρομερός συνδυασμός. Αυτό είναι το, το, το increase speed είναι λίγο που με, και, με χαλάει από μια άποψη. Αρένα σίγουρα. Πιθανότατα και boss σε κάποια unkillable κάτι. Γιατί και το block buff και το, το cleanse σε κάνει για full affinity τα πάντα. Σίγουρα δράκο. Σίγουρα ράχνε. Σχεδόν παντού. Αυτό είναι τρελό κόμπο. Για να δούμε. Reviver, μου αρέσει. Ανατρία turns, Μ' αρέσει πιο πολύ. Reviver target ally, 15% HP και 50% turn meter. Then place, increase... It... Σε ποιον? On the ally, και increase defense και increase. It. Ωραίο. Πολύ δυνατό revive. Πολύ δυνατό revive. Αρένα είναι σίγουρα αυτός. Για δούμε τώρα. Heal each ally 10% of the max HP at the start of the turn. Οκ. Okay. Αυτό είναι αλλά Seal of the Drake's concept. Δεν θυμάμαι το ποσοστό του Seal of the Drake's, αλλά είναι. Place a perfect uh, veil buff for one turn on the ally with the lowest... Ωραίο. Αν είχα αυτήν το πιθανό τώρα δεν θα ήθελα τη Seal of the Drake's. Αν και έχει AOS stun... AOS stun. Εδώ δεν έχει την Crisp. Έχει εδώ την Crisp. Όχι. Η Crisp είναι αυτή. Οκ. Okay. Και speed για all battles. Ωραίο το all battles. Αρένα είναι σίγουρα αυτή. Για το, για, για το revive. Και, και, για το block debuffs εδώ είναι πάρα πολύ καλό. Και remove κιόλα. Οπότε και να ρίξετε block debuffs εσεί, α πούμε, αυτό το κάνει cleanse. Ε, και passive με heals. τέτοια. Το perfect veil εδώ είναι θεϊκό για, για αρχή. Οπότε νομίζω αρένα είναι. Αρένα είναι decent. Καλά τώρα εντάξει είπαμε 73 πιο καλά ratings αλλά ok Τις, πολύ, τις, σίγουρα δεν το κλαις ότι την κέρδισε. Πιθανότατα την τη χρησιμοποιήσει κιόλα. Reviver σίγουρα χρησιμοποιήσει. Ο King Gal Ό,τι είναι αυτό. Φέρετε λίγο ντούκι. Κι άλλο support. Αμαν, τι έγινε ρε παιδιά. Μα λείπουν τα support και φέραμε. Attack an enemy. Play shield buff. 2 turns of the ally. Οκ, okay, το ανάποδο εδώ. Απλά κάνει shield. Εντάξει, α πούμε αλήθεια, ίσω και να προτιμώ το. Βέβαια η άλλη κάνει perfect veil. Οπότε το προτιμώ ενδεχομένω το shield. Ε, of the ally max HP. Αυτό δεν είναι καλό γιατί. Πιθανότατα πα για. Πώ το λέτε, θα σου έχουν τσακίσει το damage σου, ξέρω εγώ. Ο οποίο είναι φτερό στον άνεμο. Οπότε και η shield δεν θα είναι δυνατή. Α, οκ. Okay. Ε, ΑΟΕ ΑΤΑΚ. 100% chance να κάνει removal buffs. Ωραίο το cleanse των αντιπάλων. Πολύ ωραίο. Place 5%, 5, uh, place champion, 5, uh, 5 poison debuff για 2 turns on each enemy for every buff removed from them. Οκ. Τα ακούμε. Also place 80%, uh, 100% chance of placing block buff debuffs on all enemies για ένα τέρν. Αυτό είναι... εντάξει, θεωρητικά, για defense είναι αυτός. Ε, θεωρητικά, είναι να παίξει, ουσιαστικά, θα παίξει πιο αργά από όλους ας φτάνει τελευταίος που θα παίξει, ενώ έχουν παίξει και αντίπαλοι, ας πούμε. Οπότε, τους κάνει cleanse, να τους βγάλει όλα τα, να τους βγάλει όλα τα την buffs τους, βάλει και poison από πάνω. Τραφάνε και ένα damage παραπάνω. Ε, Εντάξει, το remove buffs είναι καλό γιατί, okay, ακόμα και σε waves, ας πούμε, συνήθως παίζουν, έχουν αρχίσει και έχουν 3-4 buffs πάνω τους, οπότε κακό δεν είναι. Το cleanse είναι πάρα πολύ ωραίο αυτός, είναι πάρα πολύ ωραίος για ύδρα, σίγουρα. Είναι πολύ ωραίος για ύδρα αυτός, γιατί το cleanse είναι... Δηλαδή, θα τον ήθελα πάρα πολύ να τον είχα, επίσης, για ύδρα πάρα πολύ ωραίος αυτός. Για πάμε. Remove all debuffs from the allies. Nice. Γενικά ο θεός του cleanse είναι αυτός. Place 15% Continuous Heal for one turn on each ally, for every buff removed. Εντάξει, τα ακούμε. Ίσως για την αράχνη είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Also place a shield buff on all allies, the value of the shield is equal of this champion. Οκ, okay. το of this champion μας αρέσει. Και είναι 3 ε, είναι η ίδια shield. Ναι, η ίδια shield. Είναι 3, οκ. Okay. Of this champion max hp είναι ωραίο. Θα είναι και αργός, θα παίξει και ο τελευταίος. Μια χαρά το ακούω. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και τι πάει εδώ. Whenever an enemy under a poison debuff attacks. Ok. Under a shield buff, τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. Instantly activate the poison debuff on the enemy. Ok. Instantly. Also... One. One. Continuous one buff. εντάξει, okay. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω τώρα κάτω ποιες ποιε θα δουλέψει καλά. Αλλά ότι έχουμε κλέν σε εμά τον κάνει για αρένα. Έχουμε κλέν για του αντιπάλου. Το ότι έχουμε κλέν των αντιπάλων τον κάνει για ίδρα και defense σίγουρα για defense αρένα. Το shield αυτό είναι ψηλοσυμπαθητικό και δεν καίγομαι. Αυτό με χαλάει. Αν ήταν αυτούνού θα μου άρεσε. Αλλά γενικά δεν μου αρέσει. Ε, αλλά εδώ είναι ωραίο το 25% για. Με χιλ και τέτοια και cleanse και τέτοια, ωραίο, είναι ωραίο. Το οποίο, για να δούμε εδώ τι λένε τα παιδιά, ίδρα σίγουρα, εντάξει campaign ναι εν, οκ, make sense. Δράκο γιατί ρίχνει τα poisons πάνω και τα σκατά οπότε, οκ. Okay. άρενα offense, ωραία, άρενα defense, εντάξει. Οκ, okay, για πάμε. Για να δούμε. Green wonder, ruark. Οκ, okay. αυτός φαίνεται, καλ... φαίνεται πολύ ντούκι. Αυτός πρέπει να είναι, τον, τον είδα και ο τέτοιος φωτογραφίες πρέπει να είναι ίσως ο πιο καλός της ε, τέτοιας. Της για αλλο, για Μία φορά θα βαρέσει. Transfer all debuffs from this champion to the target. Απλά θα τα μεταφέρει όλα. Ωραίο. Hit this champion 5% of their max HP for each debuff transferred. Κάτσε περίμετρο. Αυτό κάτω από ποιε συνθήκε ήταν καμάτο. Σίγουρα θα ήταν αράχνη να φάει όλα τα poison από τι αράχνε, α πούμε. Να τον έχει first target μπροστά και απλά να το σαπίσουνε. Εντάξει. Αν έχει και κανένα taunt. Αααα. Ah, θα είναι εκπληκτικό. Αν έχει και taunt, θα είναι εκπληκτικό. Αοέ Για... oh, yeah, attack με 100% chance να βάλει την κρίση attack. Nice. Και also steals all continuous heal, buff, που. Oh. Oh, this cannot be resist. Oh. <laughs> ωραίο, Oreo. Eh, Oreo, Oreo. Δεν το έχω δει κιόλας, αλλά αυτός πρέπει να είναι τις ε... για κάποιους χαρακτήρες σφάχτης. Παίζουν, είναι αρκετοί οι οποίοι είναι σε φάση ρίχνω πολύ ε... hot κάτι, αλλά και το decrease, ντικρίζ... κοίτα, το decrease attack σε πρώτη φάση είναι ωραίο για για clan boss, εντάξει ας πούμε το decrease attack μας αρέσει γενικά και όλα τα boss τον decrease attack είναι ωραίο ε, είναι ΑΟΕ, οπότε νομίζω είναι spider killer μέχρι στιγμή. πρέπει να είναι τρελό spider killer ε, το heal τώρα που παίρνει πίσω ε, εντάξει την αράχνη όχι τόσο ε, θα μπορούσε να παίξει αυτό αρκετά Αρένα δεν νομίζω γιατί δεν παίζουν τόσο με τέτοια. <Gym. bosses> Μπορώ να φανταστώ κάποιου συγκεκριμένου χαρακτήρε που επειδή λέει cannot be resisted, μου φαίνεται ότι πάνε να φάνε την. αν θα είναι φωνιά τη Wither. Wither, Wither, κάπω έτσι σα πω. Θα την δούμε πιο μετά. Anyway, για πάμε να δούμε. Να πω, φίλε, είναι με τοντ. Πολύ κακό. Πολύ κακό ότι είναι και με τοντ. Play taunt και increase defense buff και 25% strength of this champion. Εντάξει, αυτό είναι... Ε... Εντάξει, αρένα δεν θα το βάζα γιατί δεν είναι ότι παίζουν απαραίτητα με τόσο πολλά ε, debuffs και τέτοια. Αλλά είναι καλό, είναι καλό. Δηλαδή θα ρίξει τον, θα φάει όλα. Δηλαδή για ράχνη είναι, είναι, killer. Killer για ράχνη αυτός. Killer. Θα βάλει το taunt πάνω του θα έρθουν όλε οι αράχνε πάνω του. Θα μπορούσε να προλάβει ίσω να ρίξει και ένα de decrease attack. Εντάξει, θα έχει το τότ πάνω του, δηλαδή ξεκινήσει με αυτό που είναι και ένα 3 turns, Ένα OE. Δεν θα κάνει ιδιαίτερα damage, απλά να έχει καλό accuracy. Α ρίξει το decrease attack πάνω του. Να, να ρίξει μετά το τότ πάνω. Οπότε ουσιαστικά και strength και defense, παιδιά, ελάτε βαράτε με, σκίστε με. Εντάξει, και μετά σε κάθε τέτοιο θα, κάθε κίνηση που θα κάνει αυτό θα μεταφέρει όλα τα πόδια του πίσω στην αράχνη. Θεϊκό. Θεϊκό. Και θα παίρνει και χιλ πίσω. Θεϊκό. Η αράχνη είναι θεό. Θεό. Και τι λέει εδώ, whenever an ally loses 10% of, the, of more of their max HP from a single hit Αυτό μπορεί να είναι και ένα και δράκο που βαράει και ο golem βαράει δυνατά ναι, place a shield buff on the Odata life for 2 turns equal to 10% of their max HP. Εντάξει. Αυτό είναι 0 turns, εντάξει. Αυτό κάνει instant, μπορεί να το κάνει συνέχεια. Οκ. Okay. Ε, εντάξει, αυτό είναι interesting. Εντάξει, οκ. Δεν, δεν τρελαίνουμε ιδιαίτερα αυτό. Δεν είναι ότι μου. Καλό. Αν ήταν του δικού του, θα τα δικό. Αλλά οκ. Okay. Μην τα θεωρήσω Φαντάζομαι αράχνη είναι θεό. Είναι, είναι, απλά πρέπει να είναι το καλύτερο του αράχνη. Δεν παίζει. Πού είναι, Spider Den 3,9. Αποκλείεται, ρε φίλε. Αποκλείεται. Αποκλείεται να είναι κακό για αράχνη αυτό. Αυτό αποκλείεται κακό για αράχνη. Το θεωρώ πολύ. Ήδη. Αν τον έχει πάρει κάποιο και τον έχει δοκιμάσει και του πήγε τόσο κατά. Αλλά το θεωρώ αδιανόητο να είναι αυτό κακό για αράχνη. Πάμε, ο Αλίλι. Αι, ναι, Αλίλ. Για να δούμε. Attack, για να δούμε τι κόφτη έχει εδώ πέρα το παιδί με τη μαγκούρα. Έχει εδώ μαγκούρα, για να δούμε. Attack, ένα hit, ένα enemy. He steals all buffs from the target the first time this champion hit him with this skill. Γιατί μία φορά, δεν πάει. The effect cannot be resisted. It, ah, μόνο την πρώτη που φοράει. Each subsequent time this uh, attack hits an enemy, no buffs will be stolen. Okay. Instead, the damage will be increased 10% for each buff on the target. Out. Εντάξει, δεν, ξέρω αν θα μπορέσει να πάρει τόσα πολλά buffs που θα έχει κιόλα και συνήθω εντάξει, αν έχει increased defense strength και τέτοια και αυτά, εντάξει. Αλλά anyway, 10% είναι καλό. Πρέπει να είναι, πρέπει να είναι καλή φέτα. Α ε, για μπόσε και τέτοια, μόνο για ξέρω εγώ, σκαραβέο που κλέβει τον κόλλο του. Ε, η... Εντάξει, πάλι με κάποιον hot to heal και κάτι τέτοιο. Attack an enemy, will ignore strength, stone skin, increase defense και arrive protection. Okay. If this attack kills an enemy, fully heals the champion, and places a stone skin buff on them. Ανά 3 Okay. Εντάξει τώρα να σκοτώσει σκοτώσει αν, δε, αν κόβει φέτα σημαίνει ότι το μπάς ήδη με ένα stone skin και πας να ρίξεις χαμό. ΑΟΕ ΑΤΑΚ με 3, ωραία, before attacking θα κάνει remove any increase defense Ouch. on its target and replace them with 60% increase defense <laughs> για δύο also removes any strength and replace them with weaken. Okay. Ενδιαφέρον. Place block buffs. Debuff για yeah, on enemies under increased defense or strength before attacking. Ναι, αν και εφόσον δεν τα έχει κάνει remove, λέει. The buff removal and the debuff laser cannot be resistant. Α! Ah. Οπότε θα τους βάλει ούτως ή άλλως, άσχετα που τους το αφαίρεσαι μετά. Πω. Ολα αυτό είναι σκληρό. Καλά, τρία τέρντς, ε. ατάκ. E Να ξεκινήσει έτσι. Πολύ ωραίος για... Πολύ ωραίος για αρένα. Πάρα πολύ ωραίος για αρένα. Πολύ, πολύ... Δεν ξέρω τι κόβει, αλλά για αρένα είναι μανούλα αυτός. Για δούμε. Increase this champion HP by 2000 and difference by 100 for every 1000 attack they have. They have. Το they have με μπερδεύει. Anyway, αυτό με μπερδεύει, δηλαδή οι αντίπαλοι. Ή οι they και τα δύο, το HP και το defense. Αυτό δεν με, δεν με μπερδεύει λίγο increase the meter by 10% whenever they receive a buff. Λογικά είναι η αντίπαλη, εντάξει, which is... Πω, πω, αυτό πρέπει, να... αυτό πρέπει να αυτό πρέπει να είναι κακό. Αυτό πρέπει να είναι κακό passive. Αυτό πρέπει να είναι πολύ κακό passive. Όχι, αυτό είναι πολύ σφάχτης για αρένα σίγουρα. Increase αλλά... Κάτσε περίμενε κιόλας, δηλαδή και... Α, αυτός θα κάνει τώρα ΑΟΕ εδώ Θα κάνει remove Τα increase defense, τα decrease defense, τα strength και τα wicked Το οποίο τι γίνεται τώρα, αυτός είναι γαμμάτος για ύδρα Να κάτσε να πας να στην ύδρα, να πάω εγώ να μπαφάρω τον εαυτό μου Να πάει να μου τα κλέψει, να κάτσε να κάνει spread Εγώ θα πάρω τον κόλο μου Εντάξει, και μετά ουσιαστικά Το παίρνω όλο και το κάνω και, και για αρένα και για ύδρα είναι αυτό σίγουρα Πάρα πολύ δυνατός και πάει και ένα critical rate 25% Είναι εύκολα για αρένα Εύκολα για αρένα. Ε, και για ίδρα εγώ τον έβαζα, αλλά δεν τον έχουν βάλει καν. Ίδρα 4,3. Εντάξει, ίδρα δεν έχω παίξει τόσο πολύ. Μπορεί να μην έχει, αλλά μου φαίνεται πολύ τέτοιο. Και αυτό και εδώ κλείνουμε. Οκ. Okay. Οκ. Ε, okay. Εντάξει, υπερβολικά καλή. Υπερβολικά καλή. Ε, πείτε μου κι εσείς οποιονδήποτε έχετε τσιμπήσει, εντάξει, αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιον από αυτούς και ουσιαστικά, ρε παιδάκι μου, ε, σας βγει και καλό, σας βγει και στραβάδι, όλα μας κάνουν. Εντάξει. απλά για να βοηθηθούμε, γιατί είναι καινούργιοι, μην κάτσουμε σαν να βάζουμε και τσάμπα. Ε, αλλά, εντάξει, κυρίως αν και εφόσον σας έχει πάει κάτι καλά και έχετε τσιμπήσει κάποιον, είτε αρένα, είτε κάπου, ή κάπου που μπορεί να μην το έχω προσθέσει εγώ, ας πούμε, να μην μου πήγε τώρα το μυαλό. Εντάξει, οπότε πείτε για να, να πέσει λίγο τα βάντουρ, να δούμε τι γίνεται. Ε, οπότε, αυτά, πολύ καλή, πολύ καλή, ψηλοψήθηκα. Η Epic είναι, είναι πολύ του μπανιάρικη. Περιμένω μάν και τι ένα επί δύο τώρα για, <χω> για... τα Rare, να κάτσουμε να ψάξουμε εκεί τα, για τα μπλε τα τζεμάκια ε, να ρίξουμε πόνο, μπας και πιάσουμε κανέναν. Ναι. Και εδώ είναι βοηντάκι που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Οκ. Okay. Ωραία. Είναι άλλη μία on the list που θα ήθελα. Αν έχετε τσιμπήσει πάντως πείτε. Πολύ καλή, πολύ καλή. Πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολο με τέτοιου χαρακτήρε να βγάλουμε το Function Wars. Αρκεί να καταφέρουμε να του πάρουμε. Το κακό είναι ότι έχουν λίγου rare. Φαντάζομαι θα βάλουν κι άλλου. Σίγουρα δεν πρόκειται να μείνουμε μόνο με έναν. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είναι όλοι πολύ συμπληρωματικοί από πράγματα που συλλολείπανε, κάποια που συλλογρίνιαζαν. Ακόμα ο e counter δεν έχουν βάλει άλλον, περιμένω εγώ έναν. Ε, αλλά μου άρεσε πολύ αυτό εδώ. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι με αυτόν ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, το γεγονό ότι αυτό κάνει cleanse, ε, increase duration και βάζει και taunt και τέτοιο, είναι νομίζω με, με τέτοιο αυτό τον έχω εύκολα με ένα frost set και κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή αυτός πιστεύω ότι θα ήταν από τους πιο αγαπημένους μου. Αυτή που έχω κερδίσει σίγουρα θα μου άρεσε πάρα πολύ. Βασικά όλοι μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αυτό είναι πολύ ωραίος για αρένα. Ε, αυτό εδώ θυμάμαι ήταν ωραίο. Με decreased defense και accuracy με extra turn. Οπότε αυτό το ρίχνει πολύ πολύ καλό. Εντάξει. Αλλά βέβαια ίσως αυτός να είναι και ο πιο αδύναμος γιατί είναι και single target. Ενδεχομένω αυτό είναι ο πιο αδύναμο από όλου. Σε σχέση με αυτό ο πολύ δυνατό, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατός. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνο ο πιο αδύναμο. Αν θα του έβαζα σε κατάταξη. Τώρα από εκεί και πέρα είναι τι θα συμπληρώσει τον καθένα. Ε, αλλά βλέπω πολύ αρένα. Σίγουρα θα του δούμε πολύ στην αρένα αυτού. Και σίγουρα θα του δούμε και σε unkillables. Τώρα τα, τους legendary, ok, αυτοί Προφανώ θα παίζαμε πολύ, είναι πολύ δυνατή. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιο ε, δεν μου αρέσει. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γι' αυτόν πείτε μου, σα παρακαλώ, όποιο τον έχει. Αν actual δεν είναι Spider Killer, δηλαδή μου κάνει πολύ εντύπωση αν μην είναι Spider Killer αυτό. Αυτά. Οπότε ευχαριστώ γιατί τη... δεν φτιάχνε. Ναι. Ρίχτε κανένα like, κάντε ένα share, πείτε full comments, full comments για το τι παίζει. Ε, και τα λέμε λογικά, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε, θα έχουμε επί void την άλλη εβδομάδα. Οπότε εδώ είναι που προετοιμαζόμαστε για να ρίξουμε, να ανοίξουμε πράγματα. Από τα άλλα δεν πολύ καίγομαι για αυτούς που έχουν πέσει, οπότε δεν ασχολούμε τόσο. Οπότε αυτά, ευχαριστώ γιατί που το τσεκάρατε, που το είδατε. Όπω είπαμε, ανεξάρτητα το πότε, όποτε και να του πετύχετε του χαρακτήρε, αν στα comments δεν υπάρχει κάτι, σχολιάστε το χαρακτήρα, όλο και κάποιο θα βοηθηθεί. Εντάξει. Οπότε, αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Bye bye.